Για κλάδι. Πάμε, Λευτέρη Ζαβλιάρη, γιατί υπάλληλος του κηλικίου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης σκηνοθέτησε ληστεία με τα μαχαίρια, ενώ ο ίδιος είχε καταγγείλει ότι μπήκανε μέσα και το λίστεψαν. Για πες μας, Λευτέρη Ζαβλιάρη, τι ακριβώς έχει γίνει. Καλησπέρα και πάλι. Μια απίστευτη κομπίνα έστεισε ο υπάλληλος του κηλικίου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, και ένα πολύ μεγάλο κηλικείο με πολλά έσοδα καθημερινά. Αρχικά η καταγγελία που έγινε από τον ίδιο ήταν ότι οι άγνωστοι εισήλθαν λίγο μετά τη μία το βράδυ στο κηλικείο και με την απειλή μαχαιριού και καλυμμένα χαρακτηριστικά απέσπασαν το ποσό των 2.000 ευρώ περίπου και αντικείμενα όπως τσιγάρα και άλλα ψηλικά. Ωστόσο, μετά τις προσαγωγές, και οι οποίες έγιναν στη συνέχεια συλλήψεις από την αστυνομία των δραστών, η έρευνα των αστυνομικών οδηγήθηκε στο γεγονός ότι ο ίδιος ο υπάλληλος είχε σκηνοθετήσει την συγκεκριμένη ληστεία στη συνεργασία με τους δράστες οι οποίοι συνελήφθησαν, και έτσι οδηγήθηκαν στην σύλληψή του και έτσι εξεχνιάστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Έπεσες αντιφάσεις στην ομολογία του, από ό,τι λέγεται, συνάδελφε, δεν είναι? Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθούν οι αστυνομικοί εξωματικοί της ΛΑΣ σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν πρόκειται περί σκηνοθετημένου περιστατικού και οδηγούν τον... Δυστυχώς είναι φαινόμενο πλέον. Δυστυχώς, τους πρώτους οποίους εξετάζει πλέον η ελληνική αστυνομία, τους υπαλλήλους που δηλώνουν τις ληστείες και κυκλοπές. Ξέρουν πώς θα φέρει το ταμείο. Δύο χιλιαρικά και έλεγε το Ιπποκράτειο, το νοσοκομείο, το κηλικείο. Να πώς θα τα βουτήξω. Στείνε με τους φιλαράκια του εκεί πέρα τη ληστεία και ξεκινάει η μοιρασιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, και γι' αυτό και του έβγαλε αστυνομία. Λευτέρη Ζαβλιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ και το θες news.gr. Εδώ είχαμε πρόσφατα άλλα περιστατικά πιο σοβαρά. Πολλά.